θα αναφερθούμε σε επιπτώσεις του παθητικού καπνίσματος, με φόντο βέβαια την νοοτροπία μιας μεγάλης μερίδας του πληθυσμού, του κοινωνικού συνόλου, να μην εφαρμόζει και να μην σέβεται, σωστά, το γεγονός ότι κάποιοι δεν καπνίζουν και να μην εφαρμόζει και να φέρουμε και ως επιχειρηματίες τον αντικαπνιστικό νόμο. Μάλιστα, μία φωτογραφία ενός διασύμου, μην πούμε λεπτομέρειες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εκεί σε νυχτερινό κέντρο των Αθηνών. Αθήνα ήτανε. Ναι, Αθήνα. Έφερε στο προσκήνιο την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, βέβαια. Μη εφαρμογή. Η τιμή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Αυτό το οποίο έχω να παρατηρήσω εγώ είναι ότι οι επιχειρηματίες εστίασης εδώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες και εφαρμόζουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κατά συντριπτική πλειοψηφία, τον αντικαπνιστικό νόμο εκεί που θα πρέπει να εστιάσουν οι αρχές και θα πρέπει να εντατικοποιηθούν και οι έλεγχοι. Είναι στα νυχτερινά μαγαζιά μετά τα μεσάνυχτα. Τι πιστεύεις, Εύηση? Συμφωνώ. Εκεί πρέπει να εστιαστεί Συμφωνώ. Η προσοχή όλων. Και νομίζω ότι πέρα από, από τους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να δουν αν ο νόμος τίθεται σε ισχύ ή όχι, θα πρέπει να σκεφτούμε και όλους εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να εισπνέουν τον καπνό και δέχονται έτσι τις αρνητικές συνέπειες αυτής της πράξης. Με λίγα λόγια, να σκεφτούμε τους συνανθρώπους μας. Συνήθως τι κυριαρχεί? Αυτό το οποίο ακούω από μικρό παιδί, ότι εντάξει, εγώ δεν καπνίζω, λέει κάποιος, και ο τρίτος παρέας λέει, μα τι δεν καπνίζεις, εδώ η σύντροφός σου ή ο σύντροφός σου ή για παράδειγμα ο φίλος, ο αδελφός σου, η μητέρα, ο πατέρας καπνίζουν, οπότε και εσύ έμεσα, άμεσα όπως θες, είσαι παθητικός καπνιστής. Είναι ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον κύριο Δημοσθένη Μπούρο, και είναι ιδιαίτερη χαρά που τον φιλοξενούμε, ομότιμο καθηγητή πνευμολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Χαρά μας, κύριε Μπούρο, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Μεγάλη χαρά και δική μου όταν μιλάω με την Κρήτη. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Το παθητικό κάπνισμα, το κάπνισμα γενικότερα και η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου έχει έρθει ξανά στο προσκήνιο μετά από αρκετά χρόνια. Ξέρετε, η επιδημιολογική κρίση δεν μας άφησε περιθώρια να στρέψουμε και αλλού το βλέμμα. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον όρο παθητικό κάπνισμα και με τις επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό και να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ναι, παθητικό κάπνισμα λέμε την εισπνοή καπνού από κάποιον ο οποίος καπνίζει και εκπνέει. Οπότε τον εισπνέουμε εμείς. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο καπνός που όταν ένα αναμένο τσιγάρο στο τασάκι πηγαίνει στο περιβάλλον και εμείς το αναπνέουμε. Άρα λοιπόν είναι η εισπνοή καπνού από κάποιον άλλο καπνιστή. Είναι μύθος το ότι το παθητικό κάπνισμα είναι μόνο επιβλαβές, ερεθιστικό δηλαδή θέλω να πω, αλλά είναι και επιβλαβική, διότι προκαλεί τόσες πολλές επιπτώσεις στην υγεία όσες είναι και το τσιγάρο που καπνίζει κάποιος. Ο καπνός του τσιγάρου έχει 4.000 ουσίες, τεράστιο νούμερο, εκ των οποίων 250 είναι αυτές οι οποίες είναι βλαβερές και από αυτές οι 50 είναι καρκινογόνες. Επομένως, όταν καπνίζει κανείς τον καπνό του άλλου, όταν το εισπνέει, εκτίθεται και ο ίδιος σε μεγάλο κίνδυνο. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυλαβές όπως μπορεί να πιστεύουν κάτι, είναι μόνο ενοχλητικό, μπορεί να προκαλέσει παρόξυνση αναπνευστικών νοσημάτων. Οφείλεται για καρκίνο, οφείλεται για καρδιακά νοσήματα και μία σειρά άλλων παθήσεων που δεν είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, κύριε καθηγητά, μπορεί ένας παθητικός καπνιστής να εμφανίσει καρκίνο εξαιτίας του παθητικού καπνίσματος? Σωστά. Έχει μελετηθεί ότι το χρόνο πεθαίνουν στην Ελλάδα από παθητικό κάπνισμα 600 άτομα και από τους καρκίνους πνεύμονες στις 4.000 περίπου που έχουμε, το 3% είναι σε παθητικό κάπνισμα. Επομένως, μπορεί κανείς να πάθει ένα καρκίνο που έστω και αν δεν έχει καπνίσει και ποτέ. Και μπορούμε να φανταστούμε, Εύη, συγγνώμη, σε διακόπτω, τι μπορεί να συμβεί και σε μικρές ηλικίες, δηλαδή σε παιδάκια, σε παιδιά δημοτικού που μέσα στο σπίτι οι γονείς καπνίζουν, για παράδειγμα. Αυτό είναι εγκληματικό, διότι η μητέρα η οποία καπνίζει, οι γονείς μέσα στο σπίτι,
αν έχουν μικρά παιδιά ή και βρέφη, επιβλάπτουν την υγεία τους. Δεν είναι μόνο το IQ που είναι χαμηλότερο, είναι το σωματικό βάρος, είναι μια σειρά από άλλα νοσήματα τα οποία τα παιδιά γίνονται ευάλωτα, όπως είναι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού. Δεν μπορεί να αγαπάει κανείς το παιδί του υπερβολικά και την ίδια ώρα να καπνίζει. Είναι παράλογο εντελώς. Κύριε καθηγητά, το ίδιο ισχύει και για το ηλεκτρονικό τσιγάρο που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μπει για τα καλά, με διάφορες μορφές. Το βλέπουμε με νικοτίνη, χωρίς. Ο καπνός που εισπνέουμε είναι το ίδιο επιβλαβής για τον οργανισμό μας? Είναι επιβλαβής. Κανένας καπνός, κανένα τσιγάρο, κανένα προϊόν που εισπνέει κανείς πέρα από τον καθαρό αέρα δεν είναι αυλαβής για τον οργανισμό. Επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι λιγότερο τοξικός όσο από την να καπνίζει κανείς ένα άφιλτρο ή με φίλτρο τσιγάρο, αλλά και αυτό είναι φλαβερό και το άτμισμα, όπως λέγεται. Μάλιστα, στην Αμερική έχετε ακούσει ότι έχουν πεθάνει από αυτού του είδους το άτμισμα από νοθευμένα διαλύματα. Σωστά, σωστά. Επομένως, καθαρό αέρα πρέπει να αναπνέει. Ο άνθρωπος γεννήθηκε να αναπνέει καθαρό αέρα και οξυγόνο χωρίς άλλες ουσίες. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, μας παρακολουθούν τηλεθεατές και είμαι σίγουρος θα δεχτούμε και πάρα πολλά μηνύματα μετά την επαφή τη τηλεοπτική που έχουμε. Και θα πει τώρα κάποιος από αυτούς, καλά τα λέει ο κύριος καθηγητής. Το θέμα είναι βέβαια ότι εγώ δυσκολεύομαι και πώς να πάρω την απόφαση να βγω από αυτή τη βλαβερή συνήθεια από τη στιγμή που είμαι, για παράδειγμα, 40 ετών και καπνίζω από τα 16 μου. Είναι μύθος το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να κόψει το κάπνισμα? Είναι σωστό αυτό, διότι η νικοτίνη είναι πολύ εφιστική ουσία. Πηγαίνει στον εγκέφαλο και έχει ένα αίσθημα ανταμοιβής ο καπνιστής και μάλιστα είναι τόσο εφιστική, λένε, που είναι περισσότερο και από την κοκαίνη. Άρα το να το κόψει κανείς είναι αρκετά δύσκολο και πρέπει να το προσπαθήσει και αν δεν μπορέσει να απευθυνθεί στο γιατρό να του δώσει πρακτικές συμβουλές αλλά και φάρμακα, που υπάρχουν και διάφοροι τρόποι απεξάρτησης. Ο γιατρός και ο πνευμονολόγος ιδιαίτερα, αλλά και άλλοι γιατροί που ασχολούνται με τη διακοπή καπνίσματος, μπορεί να βοηθήσουν αποτελεσματικά στο σημείο αυτό για να απαλλαγούν από αυτή τη βλαβερή συνήθεια. Αναφορικά τώρα με τον... Βέβαια, ολοκληρώστε. Πρέπει να πούμε ότι ο καπνιστής κατά μέσο όρο κάνει 15 μέχρι και 20 χρόνια από τη ζωή του. Δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, ένας που θα νοσήσει είτε από καρδιαγγειακό ή από εγκεφαλικό ή από καρκίνο όχι μόνο του πνεύμονος, πολλοί καρκίνοι του φάρυγγα, του πεπτικού, του παγκρέατος έχουν σχέση με το κάπνισμα και μια σειρά άλλες παθήσεις, όπως είναι και η ίνωση του πνεύμονος. Άρα λοιπόν το κάπνισμα κάνει πάρα πολλές παθήσεις στον οργανισμό, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι μόνο, να πούμε μόνο η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η HAP που τη λέμε συντετμημένα, είναι από τις πιο συχνές παθήσεις στη χώρα μας. Υπολογίζεται από μελέτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στην Πνευμονολογική Κλινική, 800.000 καπνιστές πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αυτό σημαίνει απώλεια ετών ζωής, κακή ποιότητα ζωής, θάνατη πρόωρη, 15-20 χρόνια νωρίτερα από όσο θα ζούσε κανείς αν δεν κάπνιζε, ή και χρήση οξυγόνου για να μπορέσει ο πνεύμονας, ο οποίος είναι μειονεκτικός, να δώσει κάποια ποσότητα οξυγόνου στον οργανισμό για να ζει και ο ασθενής. Κύριε καθηγητά, πρέπει να ξέρουμε ότι κανένας καπνιστής δεν θεωρείται υγιής. Όλοι οι καπνιστές, εάν τους ψάξουμε λεπτομερέστερα, θα δούμε ότι ο πνεύμονας τους πάσχει. Επειδή αυτή η συζήτηση που κάνουμε σήμερα έρχεται έτσι σαν απόρρια αυτού του περιστατικού που περιγράψαμε και στην αρχή, με εκείνη τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε, αν μας βλέπει τώρα κάποιος από το σπίτι του και πει ότι εντάξει, εγώ 2 ώρες θα βγω σε ένα μαγαζί, 2 ώρες μόνο θα το εισπνεύσω, δεν θα γίνει και κάτι. Ναι, εάν είναι παθητικός καπνιστής, θεωρείται ότι έχει γραφεί ότι ο παθητικός καπνιστής όταν εκτίθεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κέντρο διασκέδασης που καπνίζουν όλοι, είναι σαν να καπνίζει 15 τσιγάρα με φίλτρο και 15 τσιγάρα χωρίς φίλτρο και 35 τσιγάρα με φίλτρο. Καταλαβαίνετε τεράστια έκθεση που έχει. Μυρίζουν τα ρούχα του, πάει σπίτι, εναποτίθεται έχουμε το τριτογενές
κάποιες τριτογενή έκθεση στον καπνό από τα ρούχα ή ο καπνιστής αν καπνίζει στο σπίτι του, τα έπιπλα, τα ρούχα, οι ντουλάπες μυρίζουν έντονα τον καπνό του καπνιστού. Αναφορικά με τον αντικαπνιστικό νόμο και με αυτό να κλείσουμε, βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την εικόνα που έχετε κι εσείς, κύριε καθηγητά, όντως το έχουμε αφήσει λίγο το κομμάτι της εφαρμογής του. Και ποιους βαραίνει η ευθύνη αυτή? Νομίζω ότι δεν προσπαθούμε όσο πρέπει. Οπωσδήποτε έχουν γίνει προσπάθειες, το τσιγάρο, οι καπνιστές μειώνονται συνεχώς στη χώρα μας, αλλά ωστόσο συνεχίζουμε να είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Δεν είμαστε πρωταθλητές μόνο σε ορισμένα καλά αγωνίσματα, αλλά και στο κακό πράγμα το κάπνισμα. Η εφαρμογή του νόμου πρέπει να γίνεται και να εφαρμόζεται και να το απαιτεί ο πολίτης. Είναι δικαίωμά του ο μη καπνιστής να απαιτεί από τον καπνιστή να μην καπνίζει. Όποιος θέλει να καπνίσει θα πάει σε χώρο που δεν επηρεάζει τους άλλους. Αν θέλει να βλάψει την υγεία του, ας το κάνει. Αλλά δεν είναι ηθικό ούτε τίμιο να βλάπτει την υγεία των άλλων. Είτε αυτών που εργάζονται σε κέντρα, σε πόρους όπου δεν καπνίζουν ενώ οι άλλοι καπνίζουν και τους εκθέτουν στο κάπνισμα. Επομένως είναι θέμα ιδεοτολογίας να μην καπνίζουν και να εφαρμόζεται ο νόμος όσο πρέπει, όπου πρέπει και από αυτούς που είναι καθήλυνα αρμόδιοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την τοποθέτησή σας, μια τοποθέτηση βέβαια από την οποία προκύπτουν πολλαπλά μηνύματα. Να μπει ένα φρένο. Θέλω να σας συγχαρώ, διότι θέτεται αυτό το θέμα και δεν θέλω να το ξεχάσετε. Τα μέσα μας ενημέρωσης βοηθούν πάρα πολύ στο να γίνει κοινό κτήμα, να απαλλαγεί ο καπνιστής και να μην έχουμε νέα παιδιά που να μπαίνουν σε αυτή τη συνήθεια. Μάλιστα. Διότι όποιος αρχίσει να καπνίζει θα μείνει εκεί. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα.